Μυρωδιές και γεύσεις Μικράς Ασίας ξεχύλισαν χθες το απόγευμα τη Νέα Αλικαρνασσό, όπου ξεκίνησαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις Αλικαρνάσια 2022 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής Η Αρτεμισία. Ξυπνάνε μνήμη. Μας συγκινεί η γεύση. Μας πάει στο παρελθόν. Είναι συνυφασμένα με το παρόν και θέλω να ελπίζω ότι μέσα από αυτές τις γιορτές η επιρροή στους νεότερους θα είναι μια εγγύηση για το μέλλον. Τιμώντας λοιπόν φέτος το 2022 σαν έτος μικρασιατικού ελληνισμού, εμείς σαν σύλλογος το αφιερώσαμε στην μικρασιατική γαστρονομία και έτσι σε συνεργασία με πολλούς συλλόγους δημιουργήσαν οι σύλλογοι, οι άνθρωποι, οι γυναίκες που κουβάλησαν αυτές τις υπέροχες συνταγές από τον τόπο τους, μικρασιατική γαστρονομία. Μπαχάρια, κανέλα, φρέσκα λαχανικά, θαλασσινά και κρέατα μαγειρεμένα με μεράκι και αγάπη, θύμισαν την κουζίνα από τις χαμένες πατρίδες σε μια γιορτή μικρασιάτικης γαστρονομίας που τα είχε όλα. Κανέλο, κανέλο, ρίζα, κανέλο, κανέλο, ρίζα. Τα μικρασιάτικα φαγητά είναι μια ιστορία, μια μνήμη, μια θύμηση, ένας πολιτισμός. Πολιτισμός δεν είναι μόνο οι τέχνες, τα γράμματα, τα τραγούδια, οι χοροί, είναι και η κουζίνα. Η γιαγιά μου πάντα μου έλεγε, έλα παιδί μου να φτιάξουμε ένα αρνάκι γεμιστό, να γεμίσει μπερεκέτη το σπίτι. Εννοούσε αυθονία, να γεμίσει αυθονία, χαρά, μάζοξη. Κυρίες από πολιτιστικούς συλλόγους μικρασιατών του Ηρακλείου έστρωσαν τα λευκά τους τραπεζομάντιλα και απάνω τους άπλωσαν φαγητά και γλυκά που δεν είχαν μόνο γεύση και άρωμα, αλλά και μνήμες από τις πατρίδες που πριν από 100 χρόνια είδαν τα παιδιά τους κατά εκατομμύρια να παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς. Τιμώντας την εκδήλωση για τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής, η Πόντι, η Εύξηνος Λέσχη Ποντίου Νομού Ηρακλείου, μέσα στο ευρύτερο κομμάτι της Μικρασίας, βρισκόμαστε κι εμείς εδώ για να τιμήσουμε αυτή την εκδήλωση. Δεν είμαστε χωριστά, είμαστε ένα κομμάτι, ένα πνεύμα, ένας πολιτισμός. Αχταποδοτζευτέρες, κομμένο το αχταπόδι στο χέρι. Και τα μπουρεκάκια από το αμύγδαλο. Η κυρία Παρασκευούλα Φανιουδάκη με δεξιοτεχνία κόβει τη χειροποίητη μανέστρα για το γευστικό λουκούμ πιλάφ. Συνταγές που κρατιούνται σαν πολύτιμος θησαυρός στις κουζίνες των οικογενειών με καταγωγή από τη Μικρασία. Τι σας θυμίζουν αυτές οι γεύσεις? Από τα παλιά της μαμάς μου. Τα παλιά χρόνια της μαμάς μου. Η οποία είχε έρθει από τη Μικρασία. Ναι. Τη Μικρασία είχε έρθει. Και μαγείρευε τις συνταγές μέχρι και χρόνια μετά. Ναι, μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος, όσο ένιωθε, έκανε. Στόχος της εκδήλωσης ήταν οι γεύσεις και οι μυρωδιές αυτές να παραμείνουν ζωντανές, όπως και οι ιστορίες των ανθρώπων που 100 χρόνια μετά συγκινούν και πάντα αποτελούν, όπως είπαν, θέμα συζήτησης στα οικογενειακά τραπέζια.